Εγώ ανοίγω τηλεόραση και τους λυπήθηκα. Είδα τους καημένους τους δημοσιογράφους τους Β' διαλογής που έμειναν εδώ, γιατί οι μεγάλοι δημοσιογράφοι είχαν φύγει και από τη Χανιφίκη. Βουτυγμένοι στη μιζέρια. Το έλα εδώ, εσύ ο Μπεν. Όχι, δεν είμαι. Fuck you, δεν είσαι. Όχι, είμαι ο Μπεν. Πρέπει αυτός να είναι ο Μπεν. Διότι πρέπει να σωθούν τα δελτία ειδήσεων. Είναι το καινούριο. Είναι μικρός ο Μπεν. Μα δεν είναι. Μα δεν είναι. Ο Μπεν δηλώνει ο άνθρωπο. Ναι, θέλω να πω ότι εκεί, όχι, είσαι ο Μπεν. Δεν είμαι ο Μπεν. Πρέπει να κάτσε καλά να σε ψάξουμε. Τι είναι τούτο, ρε. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ο Μπεν είμαι εγώ. Γεια σου, Μπεν Τσαουσόπουλε. Βρήκαμε τον Μπεν του ραδιοφώνου. Έλεος. Μα να μην έχουν κάτι στο δελτίο να πούνε. Αντί να βγουν με τις κάμερες και να πούνε, κοίταξε, ο κόσμος βγήκε έξω. Να πάνε στα διόδια να δείξουν ότι ο κόσμος χάρη και πήγε αυτό εκεί. Έχουμε τον Μπεν, ο Μπεν. Σύρια. Να σηκωθεί η μάνα να την ξανατρυπήσουν από το Λονδίνο να τις πάρουν DNA. Τον άλλο. Παιδιά, τι καραγκιόζηλίκι είναι αυτό που ζω. Τι έχουμε, έκτακτο έχουμε. Έκτακτο, Μιγάλη μου, και τι έκτακτο. Τι είναι αυτό. Χαρτί για τουαλέτα από ατόφιο χρυσάφι. Αχ, θέλω ένα τέτοιο. Σιγά που δεν θα ήθελες. Τι θα ήθελες, Μιχάλη μου. Είναι, Μιχάλη μου, 22 καρατίων, τρίφυλλο και κοστίζει 1 εκατομμύριο ευρώ. Θα κρατήσω τα καράτια, εγώ τα τρίφυλλα θα τα πάρει ο Γιώργος. Πόσο κοστίζει? 1 εκατομμύριο ευρώ. Και για πόσα έχεις ιδιαίρεση? Δεν Μιχάλη μου τροφή. Να κάνω τη διαίρεση. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Θέλω να βγάλω το κόστος. Τι κόστος, δηλαδή δεν τρέπεσαι λιγάκι? Παιδιά, πανάκριβο τώρα με 1 εκατομμύριο. Με το που το βλέπεις γίνεσαι δυσκύλιος, το μην τρελαθώ. Πολύ ωραίο. Αυτό δεν το χρησιμοποιείς? Όχι, εγώ θα πάρω, παραγγείλω ένα. Ότι εσύ δεν μη χάσεις. Βλέπω ότι τον εδώ να είναι στα σκουπίδια μου κάθε μέρα το πρωί. Γεια σου, Σεργέη. Τι κάνεις? 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Λέει η κοπέλα σου, Χριστίνα, σε αγαπάω πολύ. Λέει, μου λείπεις εκεί στη Χαλκίδα που είσαι. Τι κάνεις στη Χαλκίδα, ρε Σεργέη? Είμαι φοιτητής. Α, είμαι φοιτητής. Πες μου ότι είσαι 23 για να ρωτήσω μετά μήπως είσαι εσύ ο Μπεν. Γεια. Τι, φέρε τι. Μου την εφημερίδα του 62ου Δημοτικού. Α, ναι. Α, πα, πα. Ποια είναι αυτή? Ξεφίλησε την εφημερίδα. Ερωτεύτηκε, δεν κατάλαβες τώρα? Δεν κάτι υπάρχει περίπτωση, παιδιά μου, να στην άλλη άκρη της γης. Δεν υπάρχει. Η δασκάλα του 62ου Δημοτικού με κολόν. Darling, έχω ξεχάσει ό,τι έχω μάθει. Θα πάω από την αρχή πάλι, παιδιά. Είδες, έχουν ωραίες δασκάλες τα παιδιά. Εγώ έφυγα. Έφυγα, βγήκα εκτός. Ναι. Μάζεψες λουλούδια? Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής, ότι χάρηκα πάρα πολύ, διότι Παρασκευή στις 6 ώρα που έφευγα είχε ουρές στα διόδια. Παιδιά, μου ήρθε στο μυαλό η φούσκα του Σιμίτη. Όλος ο κόσμος έξω. Τα Καγιέν. Τα MX, τα 6, τα 5, τα 7. Δεν παραδελάβεις τι γινόταν. Όλα τα αυτοκίνητα καθαρά. Τίγκα. Εντάξει, όπου πήγες, πόσα χρόνια είχα αντιμετωπίσει αυτό. Δεν έχει θέση τώρα. Αλήθεια. Κάποια στιγμή, σε μία από τις μέρες, ουσιαστικά είχα πάει στο... Σε ποιο είχες πάει? Στην Αράχοβα. Κάποια στιγμή, λοιπόν, λέω γαλαξίδι. Και πήγα γαλαξίδι, παιδιά. Μια μισή ώρα περιμέναμε για να κάτσουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γινόταν. Και έτρωγε το ψαράκι σου το ταπεινό και το φτωχό και τα λοιπά. Και περνάγανε Φεράρι και Λαμπορκίνι μπροστά. Λες, πού με στις κάνες? Τίποτε. Αντώνη, κάτι συμβαίνει. Θέλω να αφιερώσω όλη την εκπομπή και για τον επόμενο μήνα, όλο τον Νοέμβριο, στο 62ο Δημοτικό. Άντε πάλι. Να σου πω κάτι τώρα, αυτό θα έχουμε. Ερωτεύτηκες? Στη δασκάλα, με τα χρυσά μου αλιά. Να τα, είδε ξανθιά. Με το 12ο σεξι, Έτσι. Εκεί να τα μάθω όλα, να ρουφήξω τη γνώση. Καλά, χαλάρωσε κι εσύ. Να ρουφάω τη γνώση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ρούφα τη γνώση. Έτσι. Μια ηλεκτρονική συσκευή μπορεί τώρα να ανακτήσει τα ηλεκτρονικά δεδομένα από τις κάρτες SIM των κινητών τηλεφώνων. Ακόμα και αν αυτά έχουν διαγραφεί πριν από 5 ολόκληρα χρόνια. Γιατί το κάνουν αυτό τώρα? Δυστυχία μου, Χριστέ μου, συμβεί το ίδιο πράγμα. Άστο, άστο. Δεν σε ξεπλένει τίποτα. Γιατί εσένα σε ξεπλένει? Εγώ είμαι safe. Ναι. Ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό είναι κενό το κινητό της, αγόρι μου. Τι να ξεπλύνει? Δηλαδή, συγγνώμη. Ένα τσιπάκι, Μιχάλη, με ένα κενό. Έχει κινητό, μνήμη που την έχει. Που και η ίδια η μνήμη έχει ξεχάσει ότι είχε μνήμη. Την κρατάω για ώρα ανάγκης.
αν του αρέσετε αρκετά, ναι, ναι, θα ξέρετε ότι σε ό,τι φάση κι αν είναι, θα δεσμευτεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν του αρέσετε αρκετά και θέλει μόνο αυτό, το σεξ. Γιατί, άλλο. Ναι, αλλά δεν θα κάνω εγώ σεξ μαζί σου, άμα δεν μου αρέσει αρκετά. Αυτό που σου λέω. Θα κάνει. Ναι, είστε συναισθηματικοί. Ακούστε, η καταπίεση. Όχι, θα κάνει τώρα. Τώρα, να το δω. Να το δω να κάνει τώρα. Από αυτού είστε όλοι. Μαρία, βαριέμαι. Έχω σχέση, αλλά δεν τα πάμε καλά και θέλω να χωρίσω. Αυτό που μονίμω χωρίζεται. Έχουν φύγει οι μισοί ακροατές. Γιατί δεν τη λέει. Τι. Μ' αρέσει και μάλιστα. Και φαντάζομαι να κάνουμε αυτό και εκείνο και να του πει και εσύ και να τελειώνουμε. Γιατί εμεί είμαστε συναισθηματικέ. Θέλουμε να χωρίσει αυτό. Και το 28% που έχει καταλάβει και την πρώτη θέση είναι κάποια διάσημη. Όχι. Όχι, είναι τρελέ όλε. Είναι ψυχοπαθή. Δεν πιάνει την πρώτη θέση. Όλε όχι, τι έχει βγάλει. Μόνο η συμπαρουσιάστρια, δεν είπε την πρώτη θέση. Η συνάδελφό με εσύ. Έτσι, σε χειροκροτώ κι εγώ. Μπράβο. Αυτή είναι απάντηση. Feeling better now, now. Πολύ, πολύ τέλεια το. Τα αγόρια στι φαντασιώσει του έχουν ω πρωταγωνίστρια το 9% των αγοριών την πρώην του. Μα, χαρακτηριστεί. Καθόλου. Λάθο, αγαπητέ. Την πρώην μου τώρα, αν ήταν την πρώην μου. Όχι. Καλά, μη συγχύσεσαι. Μα ήδη συγχύστηκα. Το 12% ναι, φαντασιώνεται μια τυχαία κοπέλα πρωταγωνίστρια. Όχι, όχι, όχι. Τυχαίες δεν. Ούτε. Όχι, όχι, όχι. Το 14% την κοπέλα του κολλητού του. Όχι, είναι δυνατόν. Ποτέ. Ποτέ. Η ηθική πάνω απ' όλα. Άμα είναι κολλητός μου, είναι αδελφός. Δεν το κάνω. Τέτοια πράγματα δεν κάνουμε. Σε παρακαλώ. Για λέγε. 17% τη έξι συνάδελφο. Να τα. Αρχίσαμε. Στην κορυφή είσαι. Εγώ εσύ. Οι σεξι συναδελφού είσαι εσύ. Ποιο είναι ο έργο, είναι τρέλα, ναι. Βεβαίω, αλλά εννοεί στι κορυφέ των προτιμήσεων. Τι θα μου εξιστορήσετε? Το τρίμερο. Το τρίμερο αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Είχε πάρα πολύ καλό καιρό. Περάσαμε όμορφα. Πάγαμε αρκετά. Είχαμε και κάτι παιδάκια εκεί που κλαίγανε όλη την ώρα. Εντάξει, εγώ τα συμπαθώ τα παιδάκια, αλλά άμα γκρινιάζουν και πολύ λιγάκι έτσι με ζορίζουν. Δεν τα μπορώ. Αλλά κατά τα άλλα καλά. Θα προτιμούσατε να τα οδηγήσετε στο νεκροταφείο. Και κάποια στιγμή εκεί λοιπόν που τρώγαμε αρχίζει και χτυπάνε καμπάνες, καγουδούνια από τα ρολόγια και καθημερινά σήμανε η ώρα για γλυκό. Α, ναι. Και να σου τα γλυκά και να σου και οι πίτες και να σου τι καφέδες μετά. Πες μου κάτι, τι φάγατε? Σε βοηθάω. Φάγαμε αρνάκι. Ναι. Όντως ήταν αρνάκι στο φούρνο με πατάτες και λίγο δεντρολίβανο πάνω τους πατάτες γιατί νοστιμίζει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Βεβαίω. Λοιπόν, θα πάω από το 6 προς το 1. Ναι. Μας έχει κουράσει, Μάικλ. Τι είναι ψεύτικο. Εντάξει, 6, 8. Ρε παιδιά, πάντα σας κουράζω. Δεν σας αρέσουν αυτά που λέω. Είναι η ώρα, Μιχάλη μου, αν το έχεις παρατηρήσει, 8 και 37 που φεύγουν οι ακροατές. Είναι η ώρα που πέφτει αυτό το σοου. Όποτε μιλάω, εγώ πέφτει, βρε παιδιά. Για λέγε, για λέγε. Το ξέρουμε. Γι' αυτό. Καλά. Η επιδερμίδα του προσώπου σου. Έχεις μια χαρά, λαμπυρίζεις. Ωραία. Την περιφέρεια κοιτάτε μετά. Ναι. Τι? Εντάξει, εντάξει. Πολύ. Δεν έχω τις καμπύλες μου εγώ. Πώς δεν έχει, δεν έχει καμπύλες τώρα. Σε παρακαλώ. Έτσι και πιο εγώ τρία ουίσκι βλέπω καμπύλες τρελές. Ναι. Γιατί βρε Μιχάλη, έχω με τρία ουίσκι Μιχάλη μέχρι και καμπύλες βλέπεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποιος είστε εσείς? Ο Σπύρος είμαι, καλημέρα. Μάλιστα, Σπύρος. Είστε έτοιμος? Παρακαλώ, Σπύρο, πάμε. Σας παρακαλώ. Θα σας πω τρεις ποταμούς, θα μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος από αυτούς τρεις. Ο Αμαζόνιος, ο Μισισίπι ή ο Γάγκης? Ο Γάγκης. Μάλιστα, τέλεια. Πάει και αυτό. Πλάκας είσαι! Καλέ. Είναι ο διαγωνισμός του... Μαρία, θα είστε έτοιμοι με τις βασικές αισθήσεις να μας πείτε ή... Ναι, ναι, Μαρία. Όραση, ακόη, όσφρηση, γέφυρα, αφή. Αμαζόνιος, Μισισίπης ή Γάγκης? Νομίζω Αμαζόνιος. Βέβαια, σωστό είναι. Ο αριθμός 758, πόσες εκατοντάδες έχει μέσα? Πόσα? 7. 7, όχι 700. Μπράβο! Μας πεις κάτι άλλο πιο σοβαρό? Σαν ηρωίδα του Τιμ Μπάρτον, Μιχάλη μου, φυσικά μιλάμε για την Σοφία Κουστίδου. Μπάρτον από εδώ. Η αποκαλυπτική, Μιχάλη μου, εμφάνιση της Κατερίνας Καινούριου. Συνέχισε εσύ, μισό. Η Κατερίνα Καινούριου παρουσίασε τη νέα κολεξιόν, τη γνωστή τι εταιρεία γυναικείων ρούχων. Τα πάνω δόντια είναι 14, είναι τα πάνω δόντια. Τι μετράς, Παναγία μου? Πάλι τα δόντια. Έχει πολλά δόντια. Μα, Μιχάλη μου, είναι δυνατόν τώρα να λέμε την είδηση και να μετράς τα δόντια? Από κάτω είναι άπειρα. Μιχάλη, διώχτε το μαράκι, ζει στο μεσαίωνα. Διώχτε τι! Είδες, πες Γιώργο τώρα τα κορίτσια που πήραν τηλέφωνο, τι σου είπανε? Ναι, αλλά ήρθε μήνυμα το οποίο λέει το μαράκι ζει στο μεσαίωνα. Ζει! Είμαι ρομαντική, βρε παιδιά. Ζει στο μεσαίωνα, παιδιά. Σήμερα το βράδυ Τρίτη. Ναι. Θα ανοίξει το μπαλκόνι σου το παράθυρο και θα κρεμάσει τα μαλλιά. Αχ, ναι, που μακραίνει. Να πηδήξει! Όχι, πρώτα θα σκαρφαλώσω, μετά θα κάνω αυτό που είπες. Τι, μετά θα με σπρώξεις? Όχι, παιδί μου. Να πηδήξει η ίδια, η εννοούσα από κάτω. Όχι, εγώ θα ανέβω πάνω. Θα είναι ο πρίγκιπας. Πού θα ανέβεις πάνω, πηδήξεις κι εσύ?
Θα πηδήξουμε μαζί. Για να τη ρίξει. Τώρα μου το κάνατε. Άντε τώρα. Να σου πω κάτι. Δεν μου χαλάσετε το ίδιο. Είχα την ονείροξη. Πάρτε από την αρχή, βρε Μιχάλη. Είχα την ονείροξη να ανοίξει το μπαλκόνι, να ανοίξει το παράθυρό τη που είναι δίπλα στο μπαλκόνι και να ρίξει τα μαλλιά και εγώ να είμαι από κάτω, ελαφριά ντυμένο. Και να ανέβω και να πιαστώ από τα μαλλιά τη και να ανέβω. Ρώμιο και Τζούλιε. Θα ανέβω απάνω και μετά θα πηδήξω το μπαλκόνι. Θα μου ανοίξει. Θέλω έτσι λίγο πριγκιπικά να είσαι ντυμένος. Όχι, φορμίτσα και από πάνω. Μια φόρμα φορά. Ένα αντρικό κολάν. Αντρικό κολάν. Πόσο αντρικό να είναι ένα κολάν, Μιχάλη? Όσο μπορεί. Τι τρελή είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι. Η Ρωμαία, δεν είσαι ο Ρωμαίος. Πάντως είμαι ελισμένος, έχω βάλει και την κολόνια την καλή. Θα μυρίζει. Μιχάλη, εντάξει, το κολλάνε λίγο. Εσύ θα είσαι από κάτω και θα κρατάς το άλογο. Το θέμα είναι πως εγώ σε αγαπάω στον ουρανό και εκεί του δίνεις ένα φιλί. Μετά. Ξεράσω τώρα. Παιδιά, μισό λεπτάκι. Άλλο πράγμα μπορείτε να το πείτε για να νιώσει καλύτερα. Λόγω εξαιρετικής επίδοσης στο χιούμορ, σεξ. Κάνεις ειδικό χιούμορ για παντρεμένους, όπως βλέπεις. Λόγω εξαιρετικής επίδοσης στο σεξ, σκέφτομαι να σε απαλλάξω από τις οικογενειακές συγκεντρώσεις για το επόμενο εξάμηνο. Εκεί του δίνεις παθιασμένο φιλί. Ναι. Τι ακούμε, ρε εσύ. Γιατί δεν γελάτε, Γιώργο? Έχω θέμα. Θα την πάρω ποτέ. Και το θέμα ποιο είναι? Δεν είναι μόνο ότι λέει αθλειότητες και ότι αυτά δεν ισχύουν. Και ότι είναι κατώτε. Τα λέει βίβλος. Μην το λες αυτό το γιατί, έτσι παραπονεμένα, γιατί σε λυπάμαι και μετά χαλαρώνω. Λοιπόν, θα το λέω τότε. Όχι, λοιπόν, και οι εμφανίσεις της είναι κατώτερη των περιστάσεων. Δεν πάει. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι μας ψηφίζουν ως νούμερο ένα σοου. Εκεί δεν ξέρω τι να κάνω. Μίλα, ρε κορίτσι μου. Μ' αρέσει τα κορίτσια αυτό. Τώρα να με κόψετε πάλι. Βλακία, θες να πεις, πες την. Πες τώρα. Λοιπόν, θα πω και το τρίτο που λέτε. Καλυφθείτε. Είμαι σίγουρη ότι οι γονείς μου θα σε αγαπήσουν όταν σε γνωρίζουν καλύτερα. Και εκεί του κάνεις και μια αγκαλιά. Βάστε, εντάξει. Να σα πω κάτι. Προκαλώ τώρα να ρωτήσω τα κορίτσια. Τα έχουν πει, δεν τα έχουν πει? Ναι. Μάνο Χατζηδάκη, χρηματιστήριο. Αγαπητέ. Καλημέρα σας. Αγαπητέ, δεν θέλω να μου πείτε τίποτα εσείς. Τι δεν να θέλω να μου πείτε, θα σας πω εγώ. Πέτα. Βγήκα τριήμερο. Το τι καγέ, το τι πορσικό, το τι μπεμβέ, το τι τζάγο. Από την Παρασκευή δεν είχα καταλαβαίνει τι γίνονταν στους δρόμους. Βγήκαν τα λεφτά από τα σεντούκια. Ποια σεντούκια, αγόρι μου, κάτι συμβαίνει. Μπας έχει αρχίσει και αλλάζει η κατάσταση. Μου θύμισε φούσκα σημή. Η τεχνολογία έχει αλλάξει. Δεν νομίζω ότι το χρήμα, η ροή γενικά του χρήματος έχει βελτιωθεί. Υπάρχει ακόμα δυσκολία. Μισό λεπτό, Μάνο. Τράβα πιο πολλά. Θέλω να βγει. Θα βγει. Αγαπητέ Αντώνη, το τριήμερο που περάσαμε θαυμάσια, αγαπητέ Αντώνη. Μην μας το χαλάσει κανείς από αυτούς τους τροϊκανούς μου, τι δίνει η Αντώνη. Αντώνη! Δεν έχει λεφτά, ό,τι πήραν ή πήραν να πάρει στο διάλο. Αντώνη! 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 Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.